Η απαξίωση των υπηρεσιών μετανάστευσης και ασύλου αποτελεί διαχρονική επιλογή όλων των κυβερνήσεων. Αρκεί να σκεφτεί κανείς μόνο ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστια υποστελέχωση, ελαστικές σχέσεις εργασίας που αγγίζουν σχεδόν το 70% των εργαζομένων του Υπουργείου και περίπου το 40% στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών. Μόνο στην Υπηρεσία Ασύλου, πάνω από 500 συμβασιούχοι ανανεώνονται ακόμα και από το 2016, όταν υπηρετούν πανελλαδικά 350 μόνιμοι. Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι για λογαριασμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, εργαζόμενοι με κοινοφελή προγράμματα στις δομές της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκατοντάδες εργαζόμενοι μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, έρχονται να συμπληρώσουν το puzzle των ελαστικών σχέσεων εργασίας στις υπηρεσίες μας. Τα παραδείγματα από το καθεστώς ανασφάλειας και ομοιρίας δεν έχουν τελειωμό. Οι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου βιώνουν κάθε χρόνο όντως την αγωνία του αν θα ανανεώσουν ή αν θα παρατείνουν τις συμβάσεις τους ή τελικά αν θα μείνουν χωρίς δουλειά. Είναι μάλιστα συνηθισμένο να υπογράφουν την παράταση ή την ανανέωση ακόμα και μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης. Οι εργαζόμενοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις υπογράφουν συμβάσεις ακόμα και ενός μήνα χωρίς να ξέρουν αν θα ανανεωθούν. Και μιλάμε βέβαια για εκατοντάδες εργαζόμενους σε όλους τους τομείς που αφορούν ακόμα και την ίδια τη διαβίωση των προσφύγων μεταναστών, υγεία, στην εκπαίδευση των ανηλίκων προσφυγόπουλων, στην επιτροπία, στη διερμηνία. Τομείς δηλαδή που οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μας και συνολικά ζητάμε διαχρονικά να περάσουν στην ευθύνη του κράτους και των αρμόδιων υπουργείων και να ενισχυθούν με τις αντίστοιχες προσλήψεις μέσα από τους έμπειρους και εξειδικευμένους εργαζόμενους στις οργανώσεις αυτές. Οι απολυμμένοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΜΕΝΤΙΝ, οι συμβασιούχοι του ΕΟΔΗ στα προγράμματα ΦΥΛΟΣ που έμαθαν ότι χάνουν τη δουλειά τους σε μια νύχτα για να δοθεί η υγειονομική περίθαλψη προσφύγων και μεταναστών στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Όσοι έμειναν άνεργοι από το κλείσιμο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα της Επιτροπίας είναι ενδεικτικά παραδείγματα του πού έχει οδηγήσει η πολιτική που θέλει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να θησαυρίζουν στις πλάτες μεταναστών και προσφύγων με τις ευλογίες όλων των κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου είναι η ελλιπής διερμηνία ήδη από το τέλος Απριλίου. Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο, αφού δεν τα βρήκε με τη μη κυβερνητική οργάνωση που παρήχε διερμηνία στις υπηρεσίες μας, έριξαν από κοινού τον μπαλάκι στους εργαζόμενους, τόσο στους διερμηνείς, οι περισσότεροι εκ των οποίων πετάγονται στην ανεργία, όσο και στους εργαζόμενους των υπηρεσιών που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε όπως με ετούντες άσυλο, στα ελληνικά, στα αγγλικά, με διαδικτυακές εφαρμογές, ακόμα και με τη γλώσσα του σώματος, προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε. Αναρωτιόμαστε τελικά, με ποιες υποδομές θα εξυπηρετήσουμε ανθρώπους κατατρεγμένους από τη φτώχεια και τον πόλεμο όταν αυξάνονται ολοένα οι ροές? Όταν στη βάση της απάνθρωπης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Όλαφ Σόλτ στη Γερμανία ετοιμάζεται μεταξύ άλλων να επιστρέψει ετούντες άσυλο στη χώρα μας, τώρα που οι γερμανικοί όμιλοι δεν χρειάζονται περισσότερα εργατικά χέρια. Όταν θα κληθούμε σύντομα να ανταποκριθούμε σε ακόμα πιο fast-track διαδικασίες, όπως τις επιτάσσει το απαράδεκτο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο για τους ετούντες άσυλο θα σημάνει το τέλος της εξατομικευμένης εξέτασης των ετοιμάτων τους, και για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες μας θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση προκειμένου να βγουν νούμερα καταγραφών, ετοιμάτων ασύλου, συνεντεύξεων, αποφάσεων και άλλων διαδικασιών εντός ακόμα μικρότερων χρονικών προθεσμιών. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλοι οι μετανάστες που χρειάζονται τα χαρτιά τους, όταν στις 56 διευθύνσεις αλλοδαπών για πληθυσμό περίπου 650.000 πανελλαδικά, η μισή από τους οποίους στην Αττική, υπηρετούν μόνο 350 μόνιμοι υπάλληλοι περίπου, ενώ ακόμα 150 συμβασιούχοι έχουν ημερομηνία λήξης το Γενάρη του 2025. Και ξέρετε πολύ καλά από την πείρα σας που έχει οδηγήσει η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων που αρνούνται διαχρονικά να κάνουν μόνιμες προσλήψεις στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Αιτήσεις για άδειες διαμονής εξετάζονται με καθυστέρηση 2 χρόνων. Αυτή την περίοδο εξετάζονται αιτήσεις από τον Οκτώβριο του 2022. Χιλιάδες ξεριζωμένοι δηλαδή σε ομοιρία για χρόνια, συχνά χωρίς πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες, αφού καθυστερεί ακόμα και η έκδοση ΆΜΚΑ λόγω της υποστελέχωσης, με τον κίνδυνο να συλληφθούν, να βρεθούν κρατούμενοι στην Αμυγδαλέζα και αλλού, να απελαθούν στην Τουρκία ή στις χώρες καταγωγής τους. Ακόμα και η πολυδιαφημισμένη τροπολογία για την τριετία, που δήθεν θα έδινε μια ανάσα σε χιλιάδες ανθρώπους,
Δεν έγινε προφανώς για την προστασία τους, αλλά για να βρεθούν άμεσα φθηνά εργατικά χέρια για τους επιχειρηματικούς ομίλους στη γεωργία, τον τουρισμό και αλλού. Όμως και αυτή η διέξοδος σκοντάφτει στην πολιτική της υποβάθμισης των υπηρεσιών μας. Παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, ούτε αυτή η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Με λίγα λόγια και από όλα τα παραπάνω, προκύπτει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Και αντί το κράτος να προσλάβει υπαλλήλους, δίνει εκατομμύρια σε εργολάβους και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για τα γραφεία βιομετρικών δεδομένων για τις άδειες διαμονής, που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες, η κυβέρνηση έχει δώσει συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ και προτίθεται να δώσει και σε μεγάλο κολοσσό στις τηλεπικοινωνίες 17 εκατομμύρια για να αναβαθμίσει το πληροφοριακό σύστημα των υπηρεσιών μετανάστευσης. Μάλιστα, είναι και απορίας άξιο πώς δίνονται σήμερα εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των συστημάτων έκδοσης αδειών διαμονής και τελικά οι άδειες να καθυστερούν ακόμα περισσότερο σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, όταν μπορούσαν, αν υπήρχε ανάγκη, να βγαίνουν ακόμα και την ίδια μέρα. Την ώρα που τα σωματεία μας έχουν στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών τους τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για να μην στηβάζονται χιλιάδες κατατρεγμένοι στα προκάτ, τα κοντέινερ και άλλα κατάλληλα κτίρια των υπηρεσιών μας, το Υπουργείο και οι κυβερνήσεις διαχρονικά όχι απλά κοφεύουν, αλλά συντηρούν το αφήγημα ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι προσωρινό, είναι ευμετάβλητο, ότι οι ροές δεν είναι πάντα ίδιες. Άρα μας λένε, δεν χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις, δεν χρειάζονται αξιοπρεπείς υποδομές και δομές υποδοχής για αυτούς τους ανθρώπους. Τι μας λέει όμως εμάς η εμπειρία μας? Ότι όσο και αν αυξομειώνονται οι ροές, η καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν σταματάει να γεννάει τη φτώχεια, τον πόλεμο, τη μετανάστευση, την προσφυγιά. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει λοιπόν για την υποβάθμιση των υπηρεσιών μας και την ομοιρία χιλιάδων εργαζομένων. Η κατάσταση που βιώνουμε μεταφράζεται σε χτύπημα των όποιων δικαιωμάτων των ξεριζωμένων στην πρόσβαση στο άσυλο και άλλα νομοποιητικά έγγραφα. Γιατί η πολυδιαφημισμένη σβελτάδα των αρχικών αιτήσεων δίνει τη σκυτάλη της σε μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων, που όπως είπαμε στις διευθύνσεις αλλοδαπών, αγγίζουν και τα 2 χρόνια. Το πολυδιαφημισμένο ψηφιακό κράτος για ανθρώπους ευάλωτους, συχνά αναλφάβητους, σημαίνει να πέφτουν βορρά στα νύχια δικηγορικών γραφείων, που σπέβδουν να τους εξυπηρετήσουν, αποκομίζοντας όμως εκατοντάδες ευρώ από τον καθένα. Το αφήγημα της δίκαιης και αυστηρής πολιτικής στο μεταναστευτικό, όπως την καφιέται η κυβέρνηση και πρόσφατα ξανά διαστόματος του Πρωθυπουργού, μεταφράζεται σε ένταση της καταστολής, με τη Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, σε επαναπροωθήσεις και απελάσεις, το ανελαίητο κυνηγητό των ξεριζωμένων στη θάλασσα και τα σύνορα, στις απαράδεκτες λίστες των ασφαλών τρίτων χωρών και των ασφαλών χωρών καταγωγής, στον εκλοβισμό τους σε δομές φυλακές, στον περιορισμό τελικά στην πρόσβαση στις διαδικασίες. Την ώρα που η φωτιά του πολέμου συνεχίζει να καίει στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, την ώρα που ολοένα μεγαλώνει ο κίνδυνος για μια κυνηγημένη εμπεριαλιστική σύγκρουση και η ελληνική κυβέρνηση μπλέκει τη χώρα μας ολοένα και πιο βαθιά στους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται κάθε χρόνο να κάνουν το ταξίδι του τρόμου για τη χώρα μας και τις άλλες χώρες της Ευρώπης, μπλέκοντας τα δίχτυα των κυκλωμάτων διακινητών που όλο και γιγαντώνονται, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου, εμείς που καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη ζωή και το μέλλον των ξεριζωμένων, δεν δεχόμαστε να χειροτερεύουν οι συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα αντιπαλεύουμε με τις διεκδικήσεις μας την πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, των ανθρώπων που κυριολεκτικά καλούμαστε να αποφασίσουμε για την ίδια τη ζωή και το μέλλον τους, μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο αντιδραστικό, όσο ανθρωπιστικό περιτύλιγμα και αν του βάζουν όλοι όσοι ευθύνονται για τους πολέμους, τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά.